ένα από τα δύο πολύ φθηνά κινητά τηλέφωνα που παρουσίασε η Nokia στην Βαρκελόνη. Είναι αυτό, είναι το Nokia 301. Τρέχει series 40 λειτουργικό σύστημα. Είναι πλέον είναι το πρώτο από τα δύο μοντέλα, αυτό και το 105, τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά στην κατασκευή τους και στο σχεδιασμό τους από τη σειρά Lumia της Nokia. Βλέπετε εδώ πέρα το χρωματιστό περίγραμμα, κυκλοφορεί και σε άλλα χρώματα, άσπρο, κίτρινο και όπως εδώ το κίτρινο είναι, μπορούμε να πούμε, αρκετά ενδιαφέρον. Η κάμερα στο πίσω μέρος 3,2 megapixel, έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Να δούμε εδώ για παράδειγμα. Μην ξεχνάμε πάντα για το κοινό στο οποίο προορίζεται η συσκευή, μην το μπερδεύουμε δηλαδή με τα κορυφαία smartphones που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζει η φωτογραφική μηχανή είναι πανόραμα, πανοραμικές φωτογραφίες, να βγάζουμε προτρέτα δικά μας και μάλιστα όταν γυρίσουμε την κάμερα υπάρχουν φωνητικές οδηγίες για το πού θα μας κεντράρει ώστε να βγάλουμε πολύ καλύτερη φωτογραφία, καθώς και μια λειτουργία για διαδοχικές φωτογραφίες. Κατά τα άλλα, δεν έχει Wi-Fi δυστυχώς, έχει υποστήριξη δικτύων HSPA 3,5G. Βλέπουμε εδώ άλλο λίγο το μενού, εφαρμογές, φυσικά Facebook, σίγουρα υπάρχει και το Twitter. Υπάρχει και σε έκδοση με υποστήριξη για δύο SIM, HD Voice για πολύ καθαρές συνομιλίες, ενώ μπορεί να κάνει και μετάδοση αρχείων μέσω Bluetooth με μια λειτουργία BAM, αντίστοιχη της τεχνολογίας BAM. Η τιμή του είναι αρκετά βέβαια ενδιαφέρουσα, 65 ευρώ, και θα κυκλοφορήσει το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αυτό είναι το Nokia 301.